Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και θα σας πω δύο λόγια για τη νέα Δημοτική Αρχή, η οποία πρέπει να σταθεί στο πλευρό των δοκιμαζόμενων πολιτών από τις συνέπειες των μνημονίων και να στηριχθεί για την υλοποίηση του προγράμματός της στους εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι μετράνε εκατοντάδες απώλειες συναδέλφων, συμβασιούχων, δημοτικών αστυνομικών, σχολικών φυλάκων, που είμαι κι εγώ, και απειλούνται με νέο γύρο απολύσεων. Θα σας μιλήσω εκ μέρους των σχολικών φυλάκων, των διαθεσίμων απολυθέντων, σαν εμένα, οι οποίοι έπεσαν θύματα των μνημονίων της συγκυβέρνησης και κατ' επέκταση και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επέλεξαν μεθοδευμένα τις μαζικές αυτές απολύσεις τον Ιούνιο μήνα, ώστε να μην προλάβουν να αντιδράσουν οι μαθητές, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι οποίοι αγκάλιασαν τον 13χρονο θεσμό με εμπιστοσύνη και με άριστη συνεργασία προς όλους μας. Οι γονείς, ικανοποιημένοι από την ασφάλεια που είχαν οι μαθητές από κακοποιά εισερχόμενα στοιχεία όπως εμπόρους ναρκωτικών, επιθέσεις εξασχολικών, καταστροφές και κλοπές της σχολικής περιουσίας αποκτηθέντα από τους φόρους όλων μας. Όσο για το μισθολογικό κόστος, ήταν μηδαμινό μπροστά στο κόστος συντήρησης από τις καταστροφές και κλοπές, καθώς είναι αμιλητέο μπροστά στην ηρεμία των γονέων και δασκάλων για την ασφάλεια των μαθητών. Καθότι γνωριζόμασταν με τα μικρά μας ονόματα και το έργο μας αξιολογούνταν κάθε στιγμή, καθημερινά, με αντικειμενικά και αυστηρά κριτήρια, απόλυτη σχολική κοινότητα. Καταργήθηκε η θέση, γι' αυτό λέει καταργήθηκαν και οι φύλακες. Τι ψέμα, τι ηρωνία. Πώς όμως αντικαταστήθηκαν με πενταμινίτες ανέργους των 560 ευρώ τον ΕΣΠΑ. Είναι δυνατόν να έχεις κατά αυτόν τον τρόπο το 2014 υπεύθυνη, ποιοτική, ευρωπαϊκή φύλαξη με τους σημερινούς κινδύνους ή δημιούργησες στα σχολεία κέντρο διερχομένων, απελπισμένων, ανέργων, φορτισμένων με τις προσωπικές τους ανασφάλειες και προβλήματα, περνώντας τους από τεστ επιβίωσης που τα μνημόνια επιβάλλουν και οι Δήμοι εκτελούν, και ο Δημάρχος ο δικός μας, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Άλλωστε, η φόρμουλα ήταν έτοιμη, καθώς ο μέγας διοικητικός μεταρρυθμιστής Κυριάκος Μητσοτάκης είπε κοινικά: «Οι απολύσεις δεν φέρουν κανένα δημοσιονομικό όφελος, αλλά θα σπάσει το ταμπού της μονιμότητας», επιλέξει το λέω. Δεν συνέχισε όμως ότι θα το αντικαθιστούσε με το τεστ επιβίωσης, με ΕΣΠΑ, με ΜΚΟ, με συσίτια κτλ. Ούτε ότι είναι εργαλείο τρόμου για όσους ακόμη έχουν εργασία στο δημόσιο, συνταγματικά κατοχυρωμένοι εδώ και 100 χρόνια, και αποτελούσε αναφορά, αν μη τι άλλο, για την καλυτέρευση των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα, ο οποίος στόχο έχει μόνο το οικονομικό κέρδος που το ιδιωτικό επιχειρήν επιβάλλει. Αυτά τα λίγα είχα να πω.